Θεσσαλονίκη ο κύριος Κούγιας. Κύριε Κούγια, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, επολίγων όμως. Έχω δικαστήριο, δεν έχω μόνο την υπόθεση. Ένα λεπτό μόνο. Στην υπόθεση Λιγνάδη θα σας πάμε και θέλω μία ερώτηση. Αν ο πελάτης σας, ο Δημήτρης Λιγνάδης, με τον οποίο λέω για την υπόθεση Λιγνάδη να σας ρωτήσουμε. Αν ο πελάτης σας, ο Δημήτρης Λιγνάδης, είναι ικανοποιημένος από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Άγης Ρουβάς. Δεν έχω επικοινωνήσει μαζί του για να τον ρωτήσω, γιατί πνίγομαι στην κυριολεξία. Δεν προλαβαίνω ούτε να διπνήσω και να γευματίσω. Σας λέω στην κυριολεξία. Δεν τον έχω. Όμως, ούτε εγώ έχω ακούσει τις δηλώσεις του, ούτε έχω δει τις δηλώσεις του κ. Ρουβά. Απλώς εκ των υστέρων μου έδωσαν οι συνεργάτες μου, μου είπαν ότι έκανε κάποιες δηλώσεις που αφορούν την προσωπικότητα του κ. Λιγνάδη όταν τον γνώριζε αυτό, που τον παρουσίασε σε μια ιδανική προσωπικότητα και ότι αμέσως δέχτηκε μια ακραία επίθεση από οργανωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης από συγκεκριμένους χώρους και από ό,τι μου είπαν άλλαξε την πρώτη, συμπλήρωσε την πρώτη του τοποθέτηση με μια δεύτερη που αφορούσε τα θύματα, λέγοντας αυτονόητα πράγματα. Μάλιστα. Η διαφορά ποια είναι? Το θέμα είναι όχι να λυπάσαι τα θύματα, ούτε να τιμάς το Λιγνάδη. Το θέμα είναι αν πράγματι ο Λιγνάδης είναι αυτό που είπε ο κύριος Ρουβάς όσον αφορά μέχρι την ημέρα που τον συνέλαβαν με το έντελμα συλλήψεως και αν πράγματι έχουμε θύματα. Αν πράγματι έχουμε θύματα, αυτό θα το απαρθεί η δικαιοσύνη σε τρεις βαθμούς δικαιοδοσίας. Και ο ηγουμένος είναι φερόμενα θύματα και φερόμενος δράστης. Εσείς θα καλέσετε τον κύριο Ρουβά. Αυτό λέει το δεκμήριο αθότητος. Εκείνο που να σας πω μόνο είναι ότι ο... Ορίστε. Εσείς λέω θα καλέσετε τον κύριο Ρουβά πιθανόν ως μάρτυρα υπεράσπισης στη δίκη μετά και την δημόσια τοποθέτησή του. Όχι βέβαια, δεν είναι. Έχουμε ήδη καταθέσει τα ονοματεπώνυμα των μαρτύρων υπεράσπισης. Μου ζήτησε ο κύριος Λιγνάδης τον κύριο Ρουβά να προτείνω ως μάρτυρα υπεράσπισης στο δικαστήριο και τον κύριο Ρουβά. Είναι πολλοί οι μάρτυρες υπεράσπισης, κύριε Κούγια, του κυρίου Λιγνάδη στη δίκη που θα γίνει, θα ξεκινήσει στις 25 του μήνα. Κατηγορητήριο είναι 6 και είναι, στο κατηγορητήριο είναι 6 και συμπληρωματικά έχουμε άλλους 9 μάρτυρες, τους οποίους ήδη γνωστοποιήσαμε και των οποίων εκφωνήθηκαν τα ονόματα στο δικαστήριο. Δεν έχει καμία σχέση. Ωραία. Αυτό το οποίο συνέβη γνωρίζετε, σε μια εκπομπή, αυτό που γίνεται στο δικαστήριο, μην κάνετε συγχύσεις. Εσείς που γνωρίζετε τη δικογραφία απολύτως και αν βγάλουμε την θέση σας ως συνηγόρου υπεράσπισης του κ. Λιγνάδη, θεωρείτε ότι είναι αρκετά τα στοιχεία ώστε να καταρρύψετε τις κατηγορίες? Δηλαδή το έχετε στοιχειοθετήσει ή ακόμα υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα πρέπει το δικαστήριο να δει να τα ζυγίσει? Ακούστε με, θα σας το πω ευθέως. Ναι. Ποτέ, σχεδόν 50 χρόνια, δεν έχω τοποθετηθεί για μια υπόθεση όσον αφορά το τι ακριβώς θα γίνει στο δικαστήριο. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που γίνεται σε μια τηλεοπτική δίκη. Έχουν κανόνες συμπεριφοράς, έχουν ειδικούς κανόνες για το τι είναι αξιόπιστα αποδεικτικά μέσα. Έχουν ειδικούς κανόνες εξετάσεως των μαρτύρων. Έχουν συγκεκριμένη θεωρία της αξιολογήσεως της πιστότητας της αξιοπιστίας των μαρτυρικών καταθέσεων. Ώρα λοιπόν θα ήταν καλό, παλιότερα εγένετο, θυμάστε στο ειδικό δικαστήριο ότι εγένετο τότε, είσαστε πολύ μικρός, αλλά ήταν απευθείας η μετάδοση της δίκης. Εγώ θα χαιρόμουν να εγένετο απευθείας η μετάδοση της δίκης για να μην υπάρχει αφιβολία σε κανέναν, είτε αν σε μια στιγμή η κρίση της δικαιοσύνης είναι αθωτική για τον κύριο Ρουβά, ήταν είναι καταδικαστική. Για τον κύριο Λιγνάδη. Συγγνώμη για τον κύριο Ρουβά. Εάν είναι αθωτική, αν είναι καταδικαστική, είναι πολύ καλό ο κόσμος να έχει δει τι έχει γίνει στο δικαστήριο. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη παραπληροφόρηση, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες για πολύ λεπτές νομικές έννοιες. Και εγώ εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι έχω μια εντολή από τον κύριο Λιγνάδη να μηνύσω και να ενάγω τον κύριο Βλάχο για αυτά που είπε το Σαββατοκύριακο και τα οποία καταρακώνουν το τεκμήριο αθότητος. Θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό από την αρχή που εμφανίστηκε ο κ. Βλάχος πριν ένα χρόνο σε αυτό. Αυτό είναι εντολή του κ. Λιγνάδη. Άρα λοιπόν σας να γίνεις. Ωραία. Κύριε Κούγια, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.